μαζική προσαγωγή δεκάδων διαδηλωτών για το Πολυτεχνείο χθες στο Ρέθυμνο και μάλιστα μπροστά στο τηλεοπτικό φακό χωρίς καν να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα προκάλεσε την έκρηξη γιατρών και πολιτών που κάνουν λόγο για μεγάλη διασπορά του φωνικού ιού στην κοινότητα. Ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ρεθύμνου, σχολιάζοντας στην Κρήτη TV την κατάσταση που επικράτησε χθες τόσο στον κόμβο Θεοτοκοπούλου όσο και στο αστυνομικό Μέγαρο, έκρουσε το καμπανάκι θέτοντας θέμα δημόσιας υγείας. Η κυβέρνηση με τις ενέργειές της προκάλεσε μια μαζική διασπορά του ιού. Δεν τηρήθηκε κανένα υγειονομικό πρωτόκολλο ούτε κατά τη μεταφορά χιλιάδων αστυνομικών, ούτε κατά τη σύλληψη, μεταφορά και φύλαξη των πολιτών. Δεν δείχνουν κανένα σεβασμό ούτε απέναντι στις οικογένειες που θρηνούν, ούτε απέναντι στους αγωνιστές της πρώτης γραμμής που βάζουν μπροστά τη ζωή τους για να σωθεί ο λαός. Η στάση της τοπικής Ελλάς να προσαγάγει κατά δεκάδες τους διαδηλωτές, στηβάζοντάς τους αρχικά στις αστυνομικές κλούβες και εν συνεχεία σε χώρους λίγων τετραγωνικών, χωρίς να φροντίσει για την τήρηση των απαραίτητων αποστάσεων ασφαλείας λόγω COVID, προκάλεσε αίσθηση και ποικίλα σχόλια. Η κυβέρνηση, κατά τη χθεσινή ιστορική μέρα, έδειξε για μια ακόμα φορά το πραγματικό της πρόσωπο χωρίς μάσκα, σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να συγκαλύψει τις εγκληματικές ευθύνες που έχει απέναντι στο λαό για τη διαχείριση της πανδημίας. Στο Ρέθυμνο πάντως το αποτέλεσμα της χθεσινής ημέρας ήταν δύο από τις προσαγωγές να μετατραπούν σε σύλληψη αργά το βράδυ, ενώ επιβλήθηκαν 43 συνολικά 300 άρια σε εισάριθμους διαδηλωτές που δεν ήταν μασκοφόροι.